Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, τελευταίο βιντεάκι, λοιπόν, Predator Edge 1, Adidas Messi Speed Flow ή Speed Flow Messi 1, να το πω σωστά όπως είναι η επίσημη ονομασία με τη σωστή σειρά. Λοιπόν παιδιά, με λίγα λόγια, εγώ προτιμώ Messi για δύο λόγους, γιατί είναι πιο άνετο από το Predator και είναι καλύτερη εφαρμογή του, επειδή έχει καλύτερο lockdown, διότι το Predator Edge είναι λίγο ασταθές σε απότομες κινήσεις προς τα μπρος, αν πας να πέσεις. Εγώ εκεί το κατάλαβα. Τώρα εσείς ίσως το καταλάβετε αλλού, δεν ξέρω, αναλόγως και το πόδι του καθενός. Το Messi, εντάξει, έχει καλύτερη αίσθηση του εδάφους, διότι είναι απλά του Messi, για τις τρίπλες και τα σχετικά. Νιώθει απόλυτα το εδάφος σε αυτό το παπούτσι, εντελώς. Νομίζω το Ghosted δεν το είχε αυτό τόσο πολύ. Ήταν χαμηλά και εκείνο, αλλά αυτό εδώ μιλάμε, μου θυμίζει τα Nemesis Messi βασικά. Αυτή την αίσθηση έχεις. Είσαι full cut. Αν θυμάστε τα Nemesis Messi 18. Ήταν κάπως έτσι. Εδώ έχει και καλύτερο lockdown το παπούτσι του Messi, διότι έχει γορδόνι όμως. Ξέχασα να πω στα προηγούμενα βίντεο ότι ίσως θα άξιζε ο κόπος στα Predator Edge να δημιουργήσετε τρύπες για κορδόνια σε ένα τσαγκάρι. Αν δεν έχετε θέμα με τη τιμή τους που είναι ακριβά, αν δεν έχετε πρόβλημα οικονομικό, θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε. Όσον αφορά τις εξωτερικές σόλες, καλά, το Predator έχει την καλύτερη, γιατί είναι γενικώς σαν παπούτσι, είναι πιο δυνατό, πιο γερό, εξού και είναι και πιο σκληρό που είπα στην αρχή, αλλά γενικώς σαν παπούτσι performance εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, το υπερτερεί το Speed Flow. Από την άλλη όμως, οι φανατικοί fan Predator fans λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα με το καινούριο Edge. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ, προσωπικά όμως. Τώρα, γενικά και συνολικά στον πληθυσμό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι θα γίνει. Λογικά οι υγιείς άνθρωποι, όχι στο μυαλό, εννοώ στα πόδια, γιατί εγώ έχω πρόβλημα, οι υγιείς δεν θα έχετε θέμα σε κανένα από τα δύο, θα σας αρέσουν μάλλον και τα δύο. Όσοι έχετε πρόβλημα, μάλλον θα σας αρέσει το Messi πιο πολύ, αλλά πιθανολογώ ότι και όσοι δεν έχετε, ίσως πάλι θα κατευθυνθείτε προς τα Speed Flow Messi, γιατί είναι πιο γλυκά κιόλας σαν παπούτσια, πιο γλυκά. Από εκεί και πέρα είναι και οι θέσεις. Και μου έκανε και εντύπωση, γιατί έβλεπα Predator στους θερματοφύλακες και όχι στους παίχτες, αν και σε μερικά παιχνίδια έχω δει και σε αρκετούς παίχτες και παραξενεύτηκα και πάλι. Βέβαια δεν ξέρω αν φοράγαν το Predator Edge 1 ή το Plus ή το 2, οπότε εκεί. Ενώ αυτό εδώ ξέρουμε ποιο είναι, εντάξει, αυτό κάνει μπαμ. Τα Speed Flow φαίνονται, γιατί είναι πολύ παρόμοιο με το Speed Flow το απλό. Η διαφορά είναι ότι έχει καλύτερο κλείδωμα στη φτέρνα εδώ, κατά τη γνώμη μου. Κάτι το οποίο είχαν όλα τα Nemesis μέσα, αν θυμάστε. Ήταν καλύτερα από το απλό. Πάντως ο Predator γενικώς απογοητεύει παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μην παίρνετε και όρκο, δηλαδή με τα λόγια των άλλων και τα δικά μου. Απογοητεύει τώρα αυτούς που φοράνε συνεχώς ακριβά παπούτσια. Τώρα εμείς που φοράμε διάφορα και ειδικά φθηνότερα, μάλλον δεν θα έχουμε πρόβλημα. Απλώς εγώ χαλάστηκα πολύ με την αστάθειά του και τη σκληράδα του. Η σκληράδα έφυγε, η αστάθεια όμως